συμβεί με την Ιωάννα Τούνη και την Βρυσίδα. Λοιπόν, έχει γίνει ένας χαμός στο TikTok. Γιατί η Ιωάννα Τούνη και η Βρυσίδα Ανδριώτου ανέβησαν το ίδιο trend. Υπάρχει λοιπόν αυτό το trend στο TikTok που ουσιαστικά εμφανίζεται ένα φίδι, είναι εφέ, προφανώς, και υποτίθεται λοιπόν ότι συνομιλούν με έναν φίλο φίδι. Α, και θεωρείτε τώρα ότι είναι σπόντα δηλαδή αυτό το εφέ, ότι το κάνει η μία για την άλλη, ας πούμε. Η μία για την άλλη δεν ξέρουμε. Α. Το πρώτο βίντεο το ανέβασε η Βρυσίδα Ανδριώτου και μετά ακολούθησε αυτό της Ιωάννα Τούνη. Ναι. Πάντως στα σχόλια, κάτω από το βίντεο της Βρυσίδας υπάρχουν σχόλια ότι αφορά την Ιωάννα Τούνη και κάτω από το βίντεο της Ιωάννα Τούνη ότι αφορούν την Βρυσίδα. Περίμενε. Πατημένο like έχει όμως κάποιο από αυτά τα σχόλια. Όχι, καλή, αφού είναι μελομέρειες. Λοιπόν, όχι, σχετικά... like από την ίδια στο σχόλιο που τις γράψανε ότι... κάτω από τη φωτογραφία. Ότι από καλά το βίντεο. Τα λες, πάει στη Τούνη, λοιπόν, ας πούμε. Το μόνο που υπάρχει είναι αρχικά κάτω από το σχόλιο, κάτω από το βίντεο της Ιωάννα Τούνη υπήρχε και σχόλιο ότι αφορά την Δήμητρα Αλεξανδράκη. Στο οποίο η Ιωάννα Τούνη απάντησε λέγοντας ότι όχι, εγώ την αγαπώ πάρα πολύ την Δήμητρα. Αφού είναι μια χαρά είναι η σχέση τους με τη Δήμητρα. Άρα για ποιον το αλλά δεν απάντησε για, κάτω από τα σχόλια για την Βρυσίδα Ανδριώτου. Α, κατάλαβες. Αλλά σίγουρα η Ιωάννα το ανέβασε μετά το βίντεο. Αφού το έχει ανεβάσει η Βρυσίδα, ανέβασε μετά η Ιωάννα το αντίστοιχο. Ακριβώς. Πρώτα ανέβηκε το βίντεο της Βρυσίδα και μετά της Ιωάννα. Πιο γρήγορη Βρυσίδα. Ναι. Μάλιστα. Ήποπτο. Ήποπτο. Αλλά εντάξει, αφού δεν ξέρουμε κάτι, μην πούμε, μην ρίξουμε τώρα και εμείς λάβει τη φωτιά. Στα κορίτσια μπορεί να μην έχουν. Μπορεί να μην είναι μία για την άλλη. Μπορεί να εννοούν ένα άλλο πρόσωπο στο μυαλό. Το λογικό είναι να είναι από τη μία για την άλλη, γιατί έχει απασχολήσει αυτή η σχέση. Ναι, όμως πολύ καιρό τώρα έχουν παγώσει σχέσει του. Δεν είναι ότι είναι πρόσφατο. Δεν είναι πρόσφατη. Και μια φορά να έχει φάει κέρατο στη ζωή σου. Όταν μιλά για κέρατο εκείνη τη φορά θα εννοεί. Ναι, παιδί, μιλά για φίλου φίδια, θα εννοεί τη φορά. Να πω ότι έχουν. Έχουν κόψει επαφές χρόνια νομίζω. Είναι πάνω από 2 χρόνια που έχουν κόψει επαφές.